Οροφές που πέφτουν, μπαλκόνια που κρέμονται, ντουβάρια θρηματισμένα, σκουριασμένα σίδερα και πόρτες σπασμένες και μπαλωμένες όπως όπως. Ανύπαρκτες υποδομές για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Το ιστορικό κτίριο της Οδού Δικαιοσύνης είναι σε αποδρομή. Οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές. Και δεν είναι επαρκές από συγχωρητικότητας και βέβαια είναι και σε άθλια κατάσταση. Το διαπιστώνει ο καθένας, νομίζω. Και ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα στο παρακείμενο κτίριο όπου στεγάζεται το εφετείο. Τριτοκοσμικές καταστάσεις που όχι μόνο δεν τιμούν τη δικαιοσύνη, αλλά και δεν την υπηρετούν. Δεν πρέπει να ντρέπεται ο άλλος, γιατί αν ντρέπεται για το χώρο της δικαιοσύνης, τότε δεν σέβεται και τη δικαιοσύνη. Είναι χαρακτηριστική άλλωστε η δήλωση κορυφαίου δικαστικού λειτουργού. Αν ήμασταν ιδιωτική επιχείρηση, τρεις υπηρεσίες θα μας έκλειναν: πυροσβεστική, πολεοδομία και υγειονομικό. Από όλες τις πλευρές έχουν προβλήματα. Βλέπετε, στο σημείο που στεκόμαστε τώρα, όζοι από τις τουαλέτες, οι οποίες τουαλέτες δεν μπορούν να επισκευαστούν ενώπιση του γεγονότος ότι έχουμε παρεμβάσει αρχαιολογικές υπηρεσίες. Το ιστορικό κτίριο της Οδού Δικαιοσύνης αντιμετωπίζει προβλήματα στατικότητας. Ωστόσο, εκείνο που αποτελεί πραγματικό δημόσιο κίνδυνο είναι το εφετείο που με τόσο κόπο και προσπάθεια κατάφερε να αποκτήσει η Ανατολική Κρήτη. Έγινε κάτω από ανώμαλες συνθήκες, υπό την έννοια ότι χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη υποδομή, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε με δικές μας ενέργειες και δαπάνες μία αίθουσα στην παλιά τουριστική αστυνομία, η οποία προφανώς δεν είναι επαρκής. Και προφανώς δεν έχει και το αντίστοιχο κύρος που πρέπει να έχει ένα εφετείο. Με δεδομένο πως από τον ερχόμενο Μάρτιο σε εκείνο το καταγώγιο θα συνεδριάζει το μονομελές πρωτοδικείο Ηρακλείου, το ενδεχόμενο μιας εκατόμβης είναι ορατό, λένε όσοι γνωρίζουν τη δραματική κατάσταση εκ των έσω. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίζει να γίνεται. Σε χώρους οι οποίοι πραγματικά όζουν, σε συνθήκες να συνοστίζονται σε 100 τετραγωνικά, 150 τετραγωνικά 300 άνθρωποι, υπό συνθήκες όπου εκεί μέσα να κυκλοφορούν από έντομα μέχρι τροχτικά και να μην έχει νερό ή πολλές φορές, ας πούμε, ξέρω εγώ, να διακόπτει η συνεδρία του δικαστηρίου λόγω των αφόρητων συνθήκων. Πώς έφτασε όμως αυτή την κατάσταση ο πάλε ποτέ στρατώνας των Οθωμανών? Από τη μια η αίτητη ελληνική γραφειοκρατία, από την άλλη η δυσκαψία των συνυπεύθυνων υπηρεσιών και από κοντά φυσικά η έλλειψη κονδυλίων. Η τελευταία φορά που ανακαινίστηκε το δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου ήταν το 1997. Έκτοτε μόνο σπασμωδικές και έκτακτες εργασίες έχουν γίνει, όπου αυτές οι επιμέρους παρεμβάσεις έχουν προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά. Σίγουρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα εδώ. Παρά το ότι βρισκόμαστε σε ένα από τα ιστορικότερα κτίρια του Ηρακλείου. Το μεγαλόπρεπο κτίριο, τα θεμέλια του οποίου μπήκαν το 1883, σήμερα φιλοξενεί ένα μεγάλο αριθμό των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και της Εισαγγελίας, καθώς και του Δικηγορικού Συλλόγου. Μόνο που δεν επαρκεί. Οι αίθουσές του δεν ανταποκρίνονται στο φόρτο των υποθέσεων, με αποτέλεσμα οι δικαστές να δικάζουν ακόμα και σε γραφεία, καταβαραθρώνοντας το κύρος στις θέσεις τους, καθιστώντας σε αυτούς εύκολα θύματα στις διαθέσεις οποιοδήποτε θερμόαιμου. Βλέπετε ότι δικάζουμε στις αίθουσες μέσα και οπωσδήποτε οι συνθήκες αυτές είναι σε βάρος και των πολιτών και της απονομής δικαιοσύνης. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η δικαιοσύνη στο Ηράκλειο είναι σκορπισμένη στην πόλη, με ό,τι μπορεί αυτό να συνεπάγεται για την ορθή λειτουργία του θεσμού. Μακριά από το δικαστικό μέγαρο βρίσκονται το αρχείο του πρωτοδικείου, οι προσδιορισμοί της εισαγγελίας, το ειρηνοδικείο, το πτεσματοδικείο, το διοικητικό, το γραφείο επιμελητών ανηλίκων. Θα μπορούσε να έχει γίνει το καλύτερο δικαστικό μέγαρο, χρηματοδοτώντας το με αυτά τα μισθώματα. Ας μπει μια προτεραιότητα, ας βρεθεί μια λύση. Αλήθεια, πόσο τιμά τη δικαιοσύνη η εικόνα. Μια υπάλληλος κάθε πρωί να σπρώχνει ένα καρότσι από την οδό Εύανσο στη Χατζημιχάλη Γιάνναρη γεμάτο δικογραφίες. Και πόσο τιμά τη δικαιοσύνη το γεγονός πως το δημόσιο χρήμα σκορπίζεται σε κτίρια διάσπαρτα και κάθε άλλο παρά ιδανικά για την απονομή δικαιοσύνης.